βασιλέον του Β, κεφάλαιο Ε, chapter 5. Βασιλέον Β, κεφάλαιο Ε, από την αρχή. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας ή το Ανήρ Μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις τη Συρία και ο άνθρωπος ήταν δυνατός εν ισχύει, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την Ακόρη και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να είναι ο Κύριός μου εύρωστεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε ιατρεύσει αυτόν από τις λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτω ελάλησε η κόρη ή εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ, είπαγε και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ και ανεχώρησε και έλαβε την επιχειρή αυτού 10 τάλαντα αγυρίου και 6 χιλιάδες χρυσούς και 10 αλαγάς ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγουσα. Και τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς Ειδού, έστειλα προς Νεεμάν τον δούλο μου για να διατρέψει αυτόν από τις λέπρες αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε: Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτω στέλνει προς εμέ να ιατρεύσω άνθρωπον από τις λέπρες αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν, παρακαλώ, και ιδέτε ότι ούτω ζητεί πρόφαση εναντίον μου. Ως δε ήκουσε ο Ελισσαίο, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, γιατί διέσχισες τα ημάτια σου, ας έρθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν του Ισραήλ. Τότε ήλθε ο Νεεμάν εκ των οίκων αυτού και μετά το εξαμάξεις αυτού και εστάθη στη θύρα της οικίας του Ελισσαίου. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισσαίου μηνυτήν λέγον, είπαγε και λούστη διεπτάκησαν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει εις άξου εισέ και θέλει καθαριστεί. Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπε ιδού εγώ έλεγον θέλω θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει τη χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ ποταμή της Δαμασκού δεν είναι καλή και υπερπάντα τα ύβατα του Ισραήλ. Δεν είναι η δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ και στραφείς ανεχώρησε μετά θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε ή είπε μέγα πράγματα δεν ήθελε κάνει αυτό, πόσο μάλλον τώρα, όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη». Τότε λοιπόν κατέβηκε η βυθή στη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτού απεκατέστη ως σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Αμήν. Ευχαριστούμε αδελφοί τον Κύριο για τον λόγο του, τον ευχαριστούμε για τα γεγραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί τα πάντα αδελφοί είναι προς διδασκαλία δική μας. Σήμερα αδελφοί, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έχει ένα μήνυμα να μας δώσει. Και το μήνυμα αυτό είναι να βοηθάμε τον αδελφό μας στη δυσκολία του. Όταν βλέπεις τον αδελφό σου να ταλαιπωρείται, βοήθησε τον. Όταν βλέπεις τον αδελφό σου να υποφέρει, βοήθησε τον. Όταν βλέπεις τον αδελφό σου να έχει αδυναμία, βοήθησε τον. Όταν βλέπεις τον αδελφό σου να έχει έλλειψη, βοήθησε τον. Όταν ο αδελφός σου δεν μπορεί να κάνει κάτι, κάντε εσύ γι' αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα, αδελφοί, σήμερα του Ευαγγελίου. Και ο πρώτος άνθρωπος που μας το διδάσκει σήμερα είναι η εχμάλωτη κόρη από τον Ισραήλ. Ένα κορίτσι, αδελφοί, το οποίο το έφεραν οι στρατιώτες, εχμάλωτο, πήγανε στη γη Ισραήλ, πολέμησαν οι Σύριοι. Οι Σύριοι τότε λαός από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της εποχής, μπροστά στους Συρίους δεν μπορούσε να σταθεί κανείς, αδελφοί. Μπαίνοντας λοιπόν οι Σύριοι μέσα στον Ισραήλ, σαρώσανε και πήρανε και εχμαλώτους για να τους κάνουν δούλους. Και πήρανε και ένα κορίτσι. Το οποίο κορίτσι
Ο Θεός το θέλησε και μπήκε στο σπίτι του πιο ένδοξου στρατηγού της Συρίας του Νεεμάν. Αυτό το κορίτσι, αδελφοί, είχε τρία πολύ σοβαρά χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό, είχε πίστη στο Θεό που πίστευε. Ήξερε ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύει δεν θα την απογοητεύσει ποτέ. Δεύτερο χαρακτηριστικό, είχε σπλάχνα. Είχε σπλάχνα αγάπης. Η λέξη σπλάχνα, αδελφοί, είναι μία λέξη η οποία δεν μπορεί να μεταφραστεί εύκολα σε άλλες γλώσσες. Η αγγλική γλώσσα τη μεταφράζει σαν compassion. Αλλά τα σπλάχνα, αδελφοί, είναι μία λέξη που βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο. Τα σπλάχνα, σαν λέξη, είναι τα σωθικά του ανθρώπου. Αυτή η κοπέλα, λοιπόν, είχε σπλάχνα. Και είχε κι άλλο ένα χαρακτηριστικό. Ομολογία. Είχε λοιπόν αυτό το κορίτσι τρία χαρακτηριστικά μοναδικά. Πρώτο, πίστη στο Θεό. Δεύτερον, σπλάχνα. Και τρίτον, ήταν έτοιμη να ομολογήσει τον Θεό στον οποίο πιστεύει. Για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτή να ομολογήσει τον Κύριο, πρώτα πρέπει να τον πιστέψει. Για να μπορέσει ένας πολιτής να πουλήσει τα προϊόντα της εταιρείας του, πρέπει πρώτα να πιστέψει ότι το προϊόν το οποίο πουλάει είναι καλό. Αν αυτό ισχύει για τα προϊόντα, πόσο μάλλον για την ομολογία μας, αδελφοί, στα πράγματα του Θεού. Γιατί πολλές φορές μπορεί ο πολιτής να βλέπει στο κέρδος, άντε να πούμε και κάνα ψέμα, να πουλήσουμε. Αλλά εδώ δεν είναι το ίδιο, αδελφοί. Δεν μπορείς να ομολογήσεις Χριστό αν πρώτα δεν τον έχεις γνωρίσει στη ζωή σου. Αν πρώτα δεν σε έχει ευεργετήσει ο Θεός. Διαφορετικά, Χριστό δεν είναι Χριστό. Αν ο Κύριος είχε εργαστεί στη ζωή σου και έχει κάνει θαυμάσια στη ζωή σου, ποτέ δεν τρέπεσαι να τον ομολογήσεις. Αν ξέρεις ότι ο Κύριος θεραπεύει γιατί σε έχει θεραπεύσει, τότε εύκολα θα πεις στους ανθρώπους, ο Κύριος να σε θεραπεύσει. Γιατί ξέρεις ότι πρώτα εσένα σε έχει θεραπεύσει. Αν ο Κύριος έχει σώσει, τότε εύκολα μπορείς να πεις στους ανθρώπους ότι ο Χριστός σώζει. Αν ο Κύριος έχει ελευθερώσει, τότε εύκολα μπορείς να πεις στους ανθρώπους ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί το έκανε σε σένα. Και αυτό που έκανε σε σένα ο Χριστός, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Το ίδιο ισχύει και για αυτή τη μικρή κόρη. Η οποία, ενώ υπηρετούσε την κυρία της, τη γυναίκα του στρατηγού Νεεμάν, είχε και μάτια ώστε να βλέπει και να παρατηρεί. Έβλεπε ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει δυσκολία. Έβλεπε ότι ο Νεεμάν ήτανε χώρια από τη γυναίκα του. Ήτανε χώρια από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν μπορούσε ποτέ να είναι μαζί, γιατί υπήρχε κίνδυνος να μεταδοθεί ασθένεια. Και αυτό το πράγμα το έβλεπε η μικρή αυτή κόρη και αντί να πει σαν εχμάλωτη, ας το να πάει να πεθάνει, μήπως ελευθερώθηκε εγώ. Ας το εκεί να τελειώσει, να με διώχνουν και εμένα από εδώ μέσα. Αλλά αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού δεν σκέφτεται έτσι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που δουλεύει, να δουλεύει ως εις τον Κύριο. Και αυτό το πράγμα, αδελφοί, αυτή η μικρή κόρη το έκανε ακριβώς. Δεν σκέφτηκε ότι είμαι εχμάλωτη. Δεν σκέφτηκε την εχμαλωσία της. Δεν σκέφτηκε ότι την κουβάλισαν οι στρατιώτες από το λαό Ισραήλ. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε φέρει. Και τι έκανε. Αμέσως μετέδωσε το μήνυμα του Θεού της στην κυρία της. Μακάρι, λέει ο Κύριός μου, να πήγαινε στον προφήτη στη Σαμάρια. Τι ωραία, αδελφή. Θέλει να βοηθήσει το αφεντικό της που ταλαιπωριέται, που υποφέρει,
μακάρι ο Κύριός μου να πήγαινε στον προφήτη να τον έκανε καλά. Και αυτό βεβαίως η σύζυγος του Νεεμάν το άκουσε, το μετέφερε στον Νεεμάν και ο Νεεμάν στο βασιλιά. Και αμέσως ο βασιλιάς, ξέρει πολύ καλά την ιστορία, τον έστειλε στη Σαμάρια με επιστολές, με πλούτη, με ασύλι, με χρυσό, με στολές, για να πάει στο βασιλιά να τον θεραπεύσει. Έτσι νόμιζε ο βασιλιάς Σύριας. Αλλά όμως, αδερφοί, πήγε ο Νεεμάν στο βασιλιά, ο βασιλιάς θύμωσε, έσχισε τα ρούχα του, αλλά όμως ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισέ, ο οποίος, αδερφοί, βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Θεό, αμέσως ξέρει και γνωρίζει το τι συμβαίνει. Και αποστέλει μηνυτές στο βασιλιά και του λέει, πες του τώρα τον Νεεμάν να έρθει σε μένα. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, πήγε ο Νεεμάν, έφτασε έξω από το σπίτι του Ελισέ και ο Ελισέ έστειλε το Γιεζί, πήγαινε πες του να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη 7 φορές. Αδερφοί, το έργο του Θεού στη ζωή του κάθε ανθρώπου εργάζεται μυστηριωδώς. Το μυστικό, αδερφοί, στην ευλογία του ανθρώπου όταν βρίσκεται στο έργο του Θεού είναι η υπακοή. Δεν έχει σημασία πώς σου μίλησε ο Θεός. Ο Νεεμάν άλλο περίμενε και άλλο έλαβε. Μα εγώ τον περίμενα να βγει ο προφήτης του Θεού έξω, να βάλει το κουστούμι του, τη γραβάτα του, να βάλει και κολόνια και να μυρίζει ωραία, να σηκώσει και το χέρι και να πει «Θεραπεύεσαι, Νεεμάν». Έτσι περίμενες, Νεεμάν, αλλιώς σου ήρθε. Αλλιώς περίμενε τα πράγματα ο Νεεμάν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Νεεμάν ήταν ένας ένδοξος στρατηγός. Ο ένδοξος στρατηγός, αδερφοί, εκείνες τις εποχές, ξέρετε που ζούσε, μέσα στο παλάτι. Ο στρατηγός ήταν σαν ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς στη χώρα του. Οι στρατηγοί επηρέαζαν όλη την πολιτική εκείνη την περίοδο. Όταν ο βασιλιάς έπαιρνε μια απόφαση, συμβουλευότανε τους συμβούλους του και μαζί τους στρατηγούς του. Άρα λοιπόν, μέσα από τα τραπέζια, τα πλούσια του παρατιού, έφτασε έξω από την παράγκα το σπιτάκι του Ελισέ και ο Ελισέ ούτε καν σκέφτηκε να βγει έξω. Ούτε καν! Αλλά αδερφοί, αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού δεν είναι να ταΐσει ο Θεός και να τροφοδοτήσει την υπερηφάνεια του Νεεμάν. Θέλει να δείξει στον Νεεμάν ότι το μεγαλείο του Θεού δεν προέρχεται από την υπερηφάνεια του Νεεμάν. Το μεγαλείο του Θεού δεν προέρχεται μέσα από τα παλάτια και από τις προσδοκίες των ανθρώπων. Δεν θα σου μιλήσει ο Θεός πάντοτε με τον τρόπο που εσύ περιμένεις. Ο Θεός θα σου μιλήσει με τον τρόπο που θέλει Αυτός. Νεεμάν, μπορεί μέχρι τώρα να ήσουν ένδοξος. Μπορεί μέχρι τώρα, Νεεμάν, όπου κι αν πήγαινες με το στρατό σου, όλοι να σκύβαν το κεφάλι και να σε προσκυνούσαν. Μπορεί μέχρι τώρα, Νεεμάν, ο βασιλιάς σου να σε τιμούσε και να σου έλεγε «Νεεμάν, πες μου σε παρακαλώ τι να κάνω». Τώρα όμως, Νεεμάν, δεν έχεις να κάνεις με τους ανθρώπους της γης αυτής. Έχεις να κάνεις με το Θεό του ουρανού. Και ο Θεός του ουρανού έχει άλλες σκέψεις από τις δικές σου. Χρησιμοποιεί άλλους ανθρώπους για να σε ευλογήσει ο Θεός, Νεεμάν. Χρησιμοποιεί εχμάλωτες δούλες. Χρησιμοποιεί τους υπηρέτες του προφήτη. Μάθε
Ναι, μαν, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τα μωρά του κόσμου τούτου για σένα. Δεν χρησιμοποιεί τους βασιλιάδες. Κανένας βασιλιάς δεν ήρθε ποτέ να σου πει, ναι, μαν, αν θέλεις να θεραπευτείς, πήγαινε στον προφήτη στη Σαμάρια. Κανένας. Και ποτέ δεν πρόκειται να σου το έλεγε. Παρά το μήνυμα του Θεού θα το πάρεις από το δούλο. Ποτέ, ναι, μαν, δεν θα πάρεις ευλογία ουρανού από το βασιλιά του Ισραήλ. Έστω κι αν ο Ισραήλ είναι ο λαός του Θεού. Την ευλογία, ναι, μαν, θα την πάρεις από το δούλο του προφήτη. Γιατί οι δούλοι, αδερφοί, οι δούλοι είναι αυτοί που μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού. Αν λοιπόν, αδερφέ μου, αδελφή μου, θέλεις να μεταφέρεις το μήνυμα του Θεού, γίνε δούλος. Δεν θα χρησιμοποιήσει ο Θεός τον υψηλά ιστάμενο. Θα χρησιμοποιήσει τον δούλο. Ο οποίος δούλος τι κάνει. Τι να πω, Κύριε, αυτό θα πεις, παιδί. Και πάει και το λέει. Τι να πω, προφήτη μου, Κύριε μου, ήλισε, είπε ο Γιεζή. Αυτό θα το πεις. Μα ο Γιεζή είναι περήφανος. Όχι. Συγγνώμη, ο Ηλισέ είναι περήφανος. Ο Ηλισέ είναι δούλος, αδελφοί. Γιατί ο Θεός του είπε, δεν θα πας εσύ. Θα στείλεις το Γιεζή. Αδελφοί, να μάθουμε στη ζωή μας να είμαστε δούλοι του Θεού. Όταν λοιπόν μήνε το μήνυμά του ξανά ο Νεεμάν, δεν ταπεινώθηκε καθόλου. Με δούλοι του έδωσε το μήνυμα να πάει, με δούλο του έδωσε την οδηγία να καθαριστεί και αυτός δεν έκανε τίποτα. Μόλις άκουσε τον δούλο, θύμωσε, οργίστηκε, μπαίνει γρήγορα μέσα στην άμαξά του, κλείνει και την πόρτα, πάμε να φύγουμε να γυρίσουμε πίσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Άμα ήταν άνθρωπος του Θεού θα ήξερε ποιος είμαι εγώ. Θα μπορούσα να του καταστρέψω το σπίτι τώρα και να μην το πάρει για χαμπάρι. Να του πάρω και τη ζωή και να τελειώνει. Τα μαζεύει ο Νεεμάν, παίρνει μέσα στην άμαξα, παίρνει και τα χρυσάφια του, παίρνει και τα ασήμια του, παίρνει και τις στολές του και εξαφανίστηκε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός έχει σκοπό να ταπεινώσει τον Νεεμάν. Και τι ωραία, πάλι χρησιμοποιεί τους δούλους. Και του λένε οι δούλοι, Κύριε μου, Νέμα, τι σου είπε αυτός ο άνθρωπος? Σου είπε τίποτα δύσκολο? Μήπως σου είπε να πας με τα γόνατα από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία μου? Μήπως σου είπε να δώσεις παραπάνω λεφτά από αυτά που έφερες? Αν σου έλεγε φέρε μου παραπάνω χρυσάφι, θα το έφερες. Αν σου έλεγε φέρε μου παραπάνω ασύρμη, θα το έφερες. Άμα σου έλεγε οτιδήποτε άλλο, θα το έκανες. Μα τώρα τι σου είπε? Πήγαινε να πληθείς στον Ιορδάνη 7 φορές. Σιγά το δύσκολο. Και τότε, αδερφοί, ο Νεεμάν κατάλαβε. Και πάλι όμως, αδερφοί, ο Θεός χρησιμοποίησε τους δούλους, οι οποίοι και πάλι, σαν την πρώτη κόρη, είχαν ένα χαρακτηριστικό. Απλότητα στο Λόγο του Θεού. Σήμερα, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μας δίνει 4 όμορφα χαρακτηριστικά. Πρώτα είναι η πίστη. Δεύτερο είναι τα σπλάχνα. Τρίτο είναι η ομολογία. Και τέταρτο, η απλότητα στο Λόγο του Θεού. Τι σου είπε αυτός ο άνθρωπος να κάνεις? Πήγαινε να πληθείς στον Ιορδάνη και στο κάτω-κάτω δεν θα γίνει και τίποτα. Αλλά αφού σου είπε, πήγαινε να πληθείς 7 φορές και θα επανέλθεις άκα σου. Γιατί δεν το κάνεις? Χρησιμοποίησε, αδελφοί, ο Κύριος τους δούλους.
Και αυτό ήταν, αδελφοί, το μήνυμα του Θεού για να ταπεινωθεί η καρδιά του Νεεμάν. Και ταπεινώθηκε η καρδιά και τότε ο Νεεμάν σκέφτηκε, τι έχω να χάσω, τίποτα. Και πράγματι, αδελφοί, υπάκουσε στον λόγο του Θεού ο Νεεμάν, τον οποίο τον πήρε μέσα από δούλους και το μήνυμα καθαρίστηκε εντελώς. Αλλά αδελφοί, να μάθουμε να υπακούμε στους ανθρώπους που ο Θεός βάζει δίπλα μας, έστω και αν τους θεωρούμε τελευταίους. Αν και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού κανένας δεν είναι τελευταίος. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ο τελευταίος άνθρωπος που νομίζουμε εμείς είναι ο πολυτιμότερος στο σώμα του Χριστού. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Μέσα στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, το ευτελέστερο, δηλαδή αυτό που εμείς θεωρούμε τελευταίο, είναι το πιο χρήσιμο. Οι δούλοι του Νεεμάν, οι οποίοι ήταν οι τελευταίοι, ξέρετε τους δούλους τότε τους είχαν αντικείμενα. Πάρε αυτόν, πέτα εκείνον, διώξε εκείνον, σκότωσε εκείνον, φέρε μου άλλον, πάρε εκείνον, εμπόριο. Όπως εμείς αλλάζουμε τους καναπέδες μας στα σπίτια, οι άνθρωποι τότε αλλάζαν τους δούλους. Δεν μ' αρέσει αυτός είναι κοντός, πάρ' τον, φέρε μου άλλον. Δεν μ' αρέσει αυτός είναι αδύναμο, πάρ' τον, φέρε μου άλλον. Αυτούς τους ανθρώπους όμως, αδελφοί, χρησιμοποίησε ο Θεός για να καθαριστεί ο Θεός. Γι' αυτό, αδελφοί, ποτέ, μα ποτέ, στην καρδιά μας να μην ανέβει περιφρόνηση για έναν αδελφό μας. Μα αυτός είναι έτσι! Δούλος Κυρίου είναι. Μα αυτός είναι αλλιώς! Δούλος είναι. Μα αυτός δεν κάνει ό,τι του λέω. Δούλος είναι. Ταπεινώσου στον αδελφό σου. Και τότε θα καθαριστείς όχι μόνο από τη λέπρα σου, αλλά ο Κύριος είναι να σου δώσει μηνύματα από τον ουρανό. Και αν θέλεις να ευλογηθείς Νεεμάν και κάθε Νεεμάν σήμερα, άκουσε τους δούλους του Κυρίου σου. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστώ. Thank you.